Το δεύτερο είναι να απαντήσω σε μερικά από τα ερωτήματα που τέθηκαν από την αντιπολίτευση. Ποια είναι αυτά τα οίκο που πληρώνουμε? Είναι τωρινά, εμείς τα δημιουργήσαμε, ή έχουν ένα άλλο παρελθόν? Αν αποτελούν κοινωνικό μέρισμα ή όχι? Ακούω ότι είναι χρήματα που πάνε στη ΔΕΗ και δεν αποτελούν κοινωνικό μέρισμα. Και το τρίτο που θα κάνω είναι θα αναλύσω πώς μεταρρυθμίζουμε εμείς τα ισχύοντα οίκο και το κοινωνικό τιμολόγιο. Ξεκινάω από το πρώτο ερώτημα. Τα οίκο είναι τα χρήματα που πληρώνουμε για την ακριβή παραγωγή ενέργειας στα νησιά. Είναι κατά μέσο όρο 700 εκατομμύρια το χρόνο. Αφορά όλο το νησιωτικό σύμπλεγμα της χώρας. Εκεί η παραγωγή ενέργειας γίνεται, όπως ξέρετε, με πετρέλαιο, μαζούτ κτλ. Τα μισά είναι της Κρήτης και τα άλλα μισά των υπόλοιπων νησιών. Και το δεύτερο είναι το κοινωνικό τιμολόγιο, το οποίο σήμερα λειτουργεί σε ένα επίπεδο γύρω στα 70 εκατομμύρια. Μέχρι στιγμής, τα οίκο τα πληρώνουν αποκλειστικά όλοι οι καταναλωτές ενέργειας της χώρας. Άρα αυτή τη διαφορά που κοστίζει παραγωγή ρεύματος στα νησιά σε σχέση με την παραγωγή ρεύματος στην υπόλοιπη Ελλάδα, επαναλαμβάνω, πολύ μεγάλη διαφορά του κόστους. Όλα αυτά ενοποιούνται εντός του λογαριασμού που πληρώνουν κάθε μορφής καταναλωτές, νοικοκυριά, βιομηχανίες και ούτω καθεξής, και ενοποιούμενα αυτά αποδίδονται στον παραγωγό αυτής της ενέργειας. Εν προκειμένου, υπενθυμίζω ότι στα νησιά αποκλειστικός παραγωγός ενέργειας είναι η ΔΕΗ. Μέχρι στιγμής, λοιπόν, όλα αυτά παράγονται, πληρώνονται από τους καταναλωτές. Η εισαγωγή σήμερα που κάνει η παρούσα κυβέρνηση είναι ότι για πρώτη φορά ένα μέρος του κόστους των οίκο θα το πληρώσει ο προϋπολογισμός. Επαναλαμβάνω, η καινοτομία του άρθρου αυτού έγκυται στο ότι για πρώτη φορά ένα μέρος του βάρους αυτού θα το φέρει ο προϋπολογισμός. Ο στόχος είναι προφανής. Υπάρχει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες ένας επιμερισμός της πληρωμής των οίκο από καταναλωτές και προϋπολογισμό. Σε πολλές χώρες φτάνει και το 50%, Ισπανία και άλλες. Αυτός ο επιμερισμός είναι επιβεβλημένος για κοινωνικούς και άλλους λόγους. Στη συγκεκριμένη συγκυρία, εάν δεν το έφερε ο προϋπολογισμός, μιλάμε για μια αύξηση των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος της τάξης του 7-10%. Φαντάζομαι κανείς σε αυτή την αίθουσα δεν είναι έτοιμος να προκρίνει αυτή τη λύση για τα επόμενα χρόνια. Δεύτερον, και τελειώνω με την εισαγωγή για τα οίκο, τα οίκο αποκλιμακώνονται από τούδε και φεξής εξαιτίας των διασυνδέσεων των νησιών και του γεγονότος ότι τίθενται σταδιακά, θα τεθούν μέχρι το 2023, θα τεθούν εκτός λειτουργίας οι μονάδες που παράγουν ενέργεια στα νησιά. Η Κρήτη, εάν ισχύσει το πρόγραμμα 20 και 23, θα αποσυνδεθούν οι μονάδες, θα είναι μόνο κάποιες που χρειάζονται για τη σταθερότητα του συστήματος, μόλις διασυνδεθεί με Πελοπόννησο και Αττική. Δεύτερον, οι Κυκλάδες, η πρώτη φάση ολοκληρώνεται το 18, άρα μια μεγάλη μερίδα νησιών θα διασυνδεθεί, και η δεύτερη φάση το 2020. Μπαίνω στο δεύτερο ερώτημα. Ποια οίκο πληρώνουμε και αν είναι κοινωνικό μέρισμα ή όχι? Θα καταθέσω στη Βουλή το συσσωρευτικό έλλειμμα των οίκο, δηλαδή το 12 και κάθε χρόνο βγαίνει ένα ισοζύγιο. Αυτά που πλήρωσαν οι καταναλωτές έφταναν για το κόστος παραγωγής ενέργειας στα νησιά? Το 2012 δεν έφτασαν. Για την ακρίβεια υπήρχε ένα έλλειμμα 156 εκατομμύρια. Το 2013 πάλι δεν έφτασαν
και προσθέθηκαν άλλα 148 εκατομμύρια. Και το 2014, άκουγα με δέος τον κύριο Κουτσούκο, προσθέθηκαν άλλα 92 εκατομμύρια, άθροισμα 393, το 12, το 13 και το 14. Μετά ήρθε αυτή η φρικτή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και για διάφορους λόγους, ακόμα και τα οίκο, το 15 και το 16, ήταν 22 εκατομμύρια και μείον 55 εκατομμύρια, δηλαδή συν 33 εκατομμύρια. Τα 360 που δίνουμε σήμερα είναι τα ελλείμματα του 12, 13, 14, μειωμένα κατά 30 εκατομμύρια από τη φρικτή περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερο ερώτημα. Είναι κοινωνικό μέρισμα ή όχι? Γιατί ακούω όλες αυτές τις θεωρίες ότι δίνουμε μεν ένα κόμμα τόσα δις, αλλά μόνο τα 720 είναι κτλ. Η απάντησή μου είναι απόλυτα σαφής. Σαφώς και είναι κοινωνικό μέρισμα, παίρνοντας υπόψη τα δεδομένα αυτά που μόλις σας ανέλησα και ότι η εναλλακτική λύση για την αποπληρωμή αυτού του συσσωρευμένου χρέους είναι η αύξηση των λογαριασμών της ΔΕΗ. Είναι μια σαφής του ηλεκτρισμού. Είναι μια σαφής επιλογή της κυβέρνησης αυτό το μεγάλο συσσωρευμένο έλλειμμα να το αποδώσει τώρα και ταυτόχρονα να μην οδηγήσει σε μια αύξηση των τιμών η οποία θα ήταν δυσανάλογη με τις οικονομικές συνθήκες και θα έχει μεγάλο κοινωνικό κόστος. Είναι κρατική ενίσχυση ή όχι, απορρίπτω με τα βεβαιότητα σε οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση. Τα οίκο είναι αναγνωρισμένο στοιχείο και επιτρέπεται να προσφέρονται, επαναλαμβάνω, έφερε και το παραδείγματα πριν, αναγνωρισμένη πολιτική σε όλες τις χώρες που έχουν νησιά, τέλος πάντων, και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αυτό το θέμα. Πάμε τώρα στο τρίτο και τελευταίο θέμα, τι αλλάζουμε στα οίκο και στο ΚΟΤ. Από τώρα μέχρι το 23, η αποτίμηση των οίκο ετησίως, έστω και αποκλιμακούμενα, λόγω των διασυνδέσεων, αποτελεί ένα αντικείμενο υπολογισμού. Το κάνουμε αυτό και ένα μέρος από αυτά θα συνεχίσει να πληρώνεται από τον προϋπολογισμό, προκειμένου να αποφύγουμε οποιαδήποτε αύξηση ρεύματος, πολύ περισσότερο να έχουμε μια ευχέρεια καλύτερης διαχείρισης των οίκο. Και εδώ μπαίνω στην πρώτη μεταρρύθμιση που ετοιμάζουμε. Τα οίκο, όπως ξέρετε και το καταλάβαμε περισσότεροι πέρυσι το χειμώνα, τιμολογούνται μέσα από μια διαδικασία προοδευτικής φορολόγησης που έχει το χαρακτήρα μιας σκάλας, απότομης σκάλας. Αν ξοδεύετε, δαπανάτε μέχρι 1.600 κιλοβατόρες, πληρώνετε ένα συγκεκριμένο ποσοστό οίκο. Μόλις πάτε 1.601 μονάδες στην κατανάλωσή σας, η σκάλα ανεβαίνεται το επόμενο σκαλί και πληρώνετε και όλη την ενέργεια με αυτόν τον τρόπο. Μόλις περάσετε τις 2.001 κιλοβατόρες, πάλι έχουμε μια σκάλα. Άρα, ο τρόπος αποτίμησης δημιουργεί για αυτούς που πέρυσι είχαν μια μικρή αύξηση κατανάλωση και άλλαξαν κλίμακα και σκάλα, είδαν μια δυσανάλογη αύξηση των οίκο. Η πρώτη βασική αλλαγή που κάνουμε είναι ότι αυτή τη σκάλα την κάνουμε ευθεία ή με μια καμπύλη, διατηρώντας μια προοδευτικότητα προκειμένου αυτοί που έχουν ψηλές καταναλώσεις, τα νοικοκυριά που έχουν πολύ ψηλές καταναλώσεις, όπως πληρώνουν κατά τη μεγαλύτερη τιμή ρεύματος, το ίδιο και νέα και τα οίκο. Άρα η πρώτη βασική αλλαγή που κάνουμε είναι εξομαλύνουμε αυτή την καμπύλη των οίκο, ακριβώς για να γίνει δικαιότερη αποτίμηση και να αποφύγουμε φαινόμενα όπως υπήρχαν μέχρι τώρα. Αυτή είναι το μη, διότι θα επηρεάσει απόλυτα, αλλάζουμε και κατά τις τιμές, θα επηρεάσει απόλυτα δύο κατηγορίες καταναλωτών. Τη μεγάλη μάζα των καταναλωτών που είναι ανάμεσα στις 1.600 και 2.000 και κυρίως
τη μεσαία τάξη που είναι λίγο πάνω από τις 2.000 κιλοβατόρες, 2.000, 2.500. Σε αυτή θα η διαφορά στην αποτίμηση των οίκων θα είναι σημαντική. Άρα προχωράμε σε μια ελάφρυνση ταυτόχρονα των λογαριασμών που θα φανεί μόλις εφαρμοστεί ο νέος τρόπος αποτίμησης των οίκων. Κλείνω με το κοινωνικό τιμολόγιο, το οποίο ετοιμάζουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Είναι έτοιμη η υπουργική απόφαση. Κάνουμε δύο βασικές τομές. Μέχρι τώρα το κοινωνικό τιμολόγιο ήταν περίπου οριζόντιο. Όσοι εντάσσονταν εκεί, μόνο με κριτήριο το εισόδημα, είχαν περίπου μια δεδομένη τιμή γύρω στο 30-35% έκπτωση. Σήμερα εισάγουμε μια δεύτερη κατηγορία που θα έχει 70% έκπτωση. Και αυτοί είναι όσοι έχουν δικαίωμα στο εισόδημα αλληλεγγύης. Άρα τα 300.000 νοικοκυριά τα οποία έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα λαμβάνουν εισόδημα κοινωνικής αλληλεγγύης. Η έκπτωση στο ρεύμα και σε όλες τις συνεπαγόμενες χρεώσεις θα φτάσει στο 70%. Είναι ένα μέτρο ισχυρής στήριξης των πραγματικά κοινωνικά αδύναμων, αυτών που βρίσκονται, πραγματικά απαιτούν και χρειάζονται στήριξη, και επιθυμούμε με τον τρόπο αυτό να δώσουμε ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυμα και να αντιμετωπίσουμε ένα από τα φαινόμενα πολύ ενεργειακής φτώχειας που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Συνεπώς, μια μεγάλη μεταρρύθμιση αφορά την αύξηση του ποσοστού έκπτωσης για την κοινωνική ομάδα που λαμβάνει εισόδημα κοινωνικής αλληλεγγύης από 30% που είναι σήμερα έκπτωση στο ρεύμα στο 70%. Η δεύτερη αλλαγή που κάνουμε είναι για αυτούς που λαμβάνουν το κοινωνικό τιμολόγιο σήμερα. Δίπλα στο εισοδηματικό κριτήριο εισάγουμε και περιουσιακό κριτήριο, προκειμένου να αποφευχθούν όλες οι περιπτώσεις που κατά καιρούς βλέπουμε ότι υπάρχουν, κάποιος να εκμεταλλευτεί το κοινωνικό τιμολόγιο ενώ η περιουσία του υπερβαίνει τα όρια, τα ανοιχτά, 150.000 ευρώ ακίνητη περιουσία κλπ. Άρα η δεύτερη εισαγωγή και αλλαγή που κάνουμε είναι αυτή. Με αυτές τις δύο παρεμβάσεις, οίκο και κοινωνικό τιμολόγιο, επιτυχάνουμε, νομίζω, μια πολύ καλύτερη αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Εισάγουμε μια δικαιότερη κατανομή του κόστους της κοινωνικής πολιτικής και κυρίως διαμορφώνουμε ένα σταθερό πλαίσιο, εγκαταλείποντας πλέον τις πρακτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων, να συσσωρεύουν ελλείμματα και μετά να έρχονται να λένε ότι στην καμπή που ήταν όλα έτοιμα να απογειωθούν, εμφανιστήκαμε εμείς. Σας ευχαριστώ.